this your father? He's adorable. I have to admit, it's a very complicated film to make. Because you have like a mask. It's not a mask. Just everything is a part of me. Ότι μας είπαν οι Ναζί, μία, δύο, δέκα. Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια, δεν είναι βρώμικα, δεν έχουν κλέψει. Δηλαδή μας μου είπανε θέλουμε να κάνουμε μια ταινία που να δείξουμε ότι είσαστε άνθρωποι κανονικοί, με οικογένειες. Και εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνει η Χρυσή Αυγή. It's a table. Is it okay to break this? A table. Why? The table will hurt himself. He'll say I'm in pain. It's not such a huge crime. Μία ναζιστική οργάνωση για μένα. Μάλιστα. Δηλαδή, άμα τον βάλεις στο γιο μου και τον ορκίσεις και του πεις ότι είσαι ναζιστή, θα σου δώσει και μια μπάτσα. Πώς είναι να είμαι η κόρη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής? Η αλήθεια είναι πως για μένα είναι απλά ο μπαμπάς μου. Sorry, when you say a neo-Nazi, do you know what exactly does it mean? No. It means nationalist. Όταν ήταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, εγώ ήμουν 8 χρονών. Έχω στην πλατεία Ελευθερίας και λέγανε αυτός είναι αριστερός, αυτός είναι, κρέμασε τον. Για ενέδρα θανάτου που έστησαν οπαδοί της Χρυσής Αυγής στον άτυχο Παύλο Φίσα, μιλούν μάρτυρες της εμψυχρό δολοφονία στο Κερατσίνι. Ποτέ ξανά φασισμός! Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μην επιτρέψει στους επίγονους των Ναζί πως κάπτουν τα θεμέλια της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία. Εισαγγελέα, προκειμένου να τους ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος βέβαια για την εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε ο θείος, τι? Το λέει και η μικρή. Τι έκανε ο θείος? Ήμουν ψύχρεμη, παρόλο που η καρδιά μου ήταν χίλια κομμάτια που έβλεπα τον πατέρα μου χειροπέδες. Παρακαλώ τη σύζυγό του. Τι να κάνουμε, είμαστε σαν το ατσάλι που όσο το χτυπάς, τόσο αυτό γίνεται σκληρότερο. So, listen to me. Yeah. This is the last time we talk about the past. Yeah. Okay, we don't need to take volume each time you come. No, I'm telling you, it's the last time we talk about the past. That's it. Available now on video on demand.